προφανώ θα κάνουμε στάσει στο θέμα για να εμβαθύνουμε στι τι στις στρατιωτικέ ικανότητε του Ιράν, αλλά και για να αποτυπώσουμε σε χάρτε την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Μαζί μου, σωστού είναι ο πολιτικό αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη, ο οποίο υπογράφηκε το ρεπορτάζ τη σημερινή τη Κυριακή. Γιάννο, καλησπέρα. καλησπέρα. Λοιπόν, το Ιράν, Ιράν και η Χετσμπολάχ, η Χετσμπολάχ και το Χαμά, και η Χαμά έχει κάποιε συγκεκριμένε δυνατότητε. Το Ιράν όμω έχει συμβατικό στρατό που ικανό να κάνει με αεροπορία, με πυροβολικό, που μπορεί να κάνει περισσότερη ζημιά. Το θέμα είναι τι, ε, τι βλέψεις έχει, έχοντας υπόψη ότι είναι και οι Αμερικανοί πίσω από το Ισραήλ. Ας τα πάρουμε από την αρχή για να γίνει αντιληπτό αυτό το πολεμικό παιγνίδι το οποίο αγγίζει και μα, εκ των πραγμάτων λόγω της γεωγραφίας μας αλλά και των Βρετανικών κυρίως εγκαταστάσεων επί του εδάφου τη Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στο Βάσιο. Άρα, στο χάρτη αυτό, τι βλέπουμε. Σημείο πρώτο. Από πού μπορούν να χτυπήσουν οι Ιρανοί το Ισραήλ. Μπορούν να το χτυπήσουν από το ίδιο το Ιράν, μπορούν να χτυπήσουν από το Λίβανο ή από τη Συρία, συνεπώ ή μέσω των Χούθη. Άρα είναι αντιληπτό ότι μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός χτυπημάτων ή χτυπήματα που να διαδέχονται το ένα το άλλο, αναλόγω της στρατηγικής και των μέσων των οποίων θα χρησιμοποιήσουν. Ποια είναι τα μέσα, δηλαδή τα οπλικά συστήματα τα οποία διαθέτει το Ιράν για να χτυπήσει το Ισραήλ. Εάν δούμε τον μεγάλο κύκλο εδώ, διαπιστώνουμε ότι διαθέτουν τα UAV, δηλαδή μη επανδρομένα, με ακτίνα δράσης τα 2.000 χιλιόμετρα. Άρα έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθο για να χτυπήσουν. Ταυτοχρόνω έχουν του πυράβλου 1400 χιλιόμετρων, του Φαντάρ, έχουν πυράβλου 1700 χιλιόμετρων, του ΕΜΑΤ, και έχουν και πυράβλου 2000 χιλιόμετρων. Άρα σημαίνει ότι όχι μόνο βρισκόμαστε μέσα στο βεληνικέ των Ιρανικών πυράβλων ή των drones, εμείς, αλλά και η ίδια η Ελλάδα και πού η βάση της Σούδας, που θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές βάσεις των Αμερικανών. των Αμερικανών, που ενισχύει ακριβώς την περιοχή. Αυτά εν ολίγης... Και αυτό είναι και στο είναι... σενάριο που κάνουν ένα συντονισμένο χτύπημα όλοι μαζί, που μπρα... μπορεί να προκαλέσει κορεσμό στην αερά. Πώς μπορεί να είναι αυτή η επίθεση. Αυτή η επίθεση μπορεί να γίνει με πυράβλους και ντρόουν. Υπάρχουν δύο ειδών πυράβλοι. Είναι οι βαλιστικοί πυράβλοι, οι οποίοι περνούν από την στρατόσφαιρα στο διάστημα και επανέρχονται. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι οι κρούς με τα ντρόμους, τα οποία, οι οποίοι κινούνται στο ανάγλυφο του εδάφους. Και είναι πολύ πιο δύσκολος ο εντοπισμός τους από τα ραντάρ. Πάμε να δούμε τώρα, εάν απειλούμαστε και πώς, όχι μόνο από το Ιράν και γιατί βεβαίω, αλλά και από τη Χεσπολάχ η οποία είναι ένας παράνομος μεν, αλλά πολύ αξιόπιστος, καλά εκπαιδευμένος στρατός. Με επίκεντρο το Λίβανο βλέπουμε ότι η πολλά διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη, δηλαδή drones και άλλα, με αχτίνα 500 χιλιόμετρα, διαθέτει πυράβλους 300 και 200 χιλιόμετρων. Συνεπώς βρισκόμαστε μέσα στο Βελινεκές τους. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα το κάνω. Γιατί είμαστε δυνάμει στόχο. Πρώτον, διότι στο Τρόδο υπάρχουν τόσο τα ραντάρ των Βρετανών, όσο και τη Εθνική Φρουρά, που είναι ιδιαίτερο σημαντικά και μπορούν να έχουν εικόνα μέχρι το Ιράν και αλλού. Βεβαίω, κάποιο θα πει ότι εάν θέλουν οι Αμερικανοί να έχουν εικόνα, μπορούν να έχουν με το στόλο τον οποίο διαθέτουν, τον πέμπτο στόλο, στο χορμού, στα στενά του χορμού ή και κάπου αλλού. Βεβαίω, η παρουσία των Βρετανών. Με τι βάσει του εδώ είναι και αυτό και ο λόγο που υπάρχει και αυτή η ομπρέλα Ακριβώς. η οποία καλύπτει και την Κύπρο. Θα πάμε και εκεί. Άρα, ο δε, το δεύτερο ενδυνάμει στόχο είναι οι βρετανικέ βάσει ακροτηρίου, mm -hmm. από τι οποίε μπορούν να διενεργηθούν στρατιωτικέ επιχειρήσει με αεροσκάφη, αλλά και U2, τα θρηλυκά U2 από τη δεκαετία του 60, δηλαδή κατασκοπευτικά αεροπλάνα που είναι ακόμη σε επιχειρησιακή ε, δράση και είναι για τη συλλογή πληροφοριών με φοβερέ φωτογραφίε ευκνία από μεγάλα ύψη. Αλλά και οι βάσει mm. που βρίσκονται στον Άγιο Νικολάο, διότι εκεί βρίσκεται το Έχελλον, το οποίο είναι συνδεδεμένο με Κίνα, Ασία, με ολόκληρο τον κόσμο. Άρα υπάρχουν εν δυνάμει στόχοι λόγω ακριβώ τη στρατιωτική βρετανική παρουσία στην Κύπρο, που είναι συνδεδεμένη μαζί με όλε αυτέ τι επιχειρήσει οι οποίε γίνονται στην περιοχή. Mm. Τώρα μου τοίμα είναι το εξή τώρα η Κύπρο είναι εξασφαλισμένη ή όχι. Εάν εξαρτάται μόνο εξ ημών, δηλαδή από πλευρά τη εθνική φρουρά, θα, θα είχαμε πρόβλημα. Γιατί θα είχαμε πρόβλημα, Διότι τα συστήματα μα είναι πεπαλαιωμένα, δεν είναι απόρριτα μυστικά. Υπάρχουν προβλήματα λόγω τη ρωσική προέλευση του, τόσο ω προ τον εξυγχρονισμό, όσο και ω προ τι συντηρήσει. Γράφαμε Άρα... από τον Οκτώβριο του 2021 εδώ για το ότι προσπαθούμε Ακριβώς. να πάρουμε μια παραλλαγή του Iron Dawn, κάτι που δεν έγινε. Τώρα έχουμε, το Ισραήλ είναι σε πόλεμο, άρα επί τη ουσία έχουμε δεν μείνει <laughs> Ωραία. <laughs> Πάμε να δούμε τώρα εκ των πραγμάτων τι συμβαίνει. Εκ των πραγμάτων υπάρχει η λαϊκή ρίση για χάρη τη βασιλικής ποτίζεται η γλάστρα. Μάλιστα. Το λοιπόν αμυντικά. Μα ποτίζεται τώρα η γλάστρα. Η γλάστρα βέβαια. Γιατί Διότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Βρετανοί είναι δυνατόν να δεχτούν χτυπήματα σε σημαντική στρατηγική σημασία εγκαταστάσει όπω είναι αυτέ των βάσεων στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε, θα κρίνεται η αξιοπιστία του. Άρα, έχουμε του Αμερικανού να δημιουργούν μια σπίδα στην περιοχή για να προστατεύσουν και αυτού και τι βάσει. Στην περιοχή μα, το ΓΟΣΠ το αμφίβιων επιχειρήσεων, στρατιωτικών επιχειρήσεων, μικρό αεροπλανοφόρο. Διαθέτει εκτό από ελικόπτερα ε, τι δυνάμει επέμβαση αλλά και αεροσκάφη καθέτου απογειώσεω. Συνοδεύεται τουλάχιστον από 16 άλλα σκάφη δικά του, συν την υποστήριξη που μπορεί να δεχθεί από τη ΣΟΥΔΑ, συν τη UNIFIL που βρίσκεται στην περιοχή, συν άλλα γαλλικά, γερμανικά και βρετανικά ε, πλοία, που δημιουργούν μια ομπρέλα προστασίας γύρω από το ίδιο γύρω από τι στρατιωτικέ και στρατηγικέ εγκαταστάσει των βάσεων. Άρα, δημιουργείται. Είμαστε καλυμμένοι για τα πραγμάτων. τώρα, αλλά να με για κατά. το μέλλον. Ναι, δημιουργείται μια ομπρέλα. Θα πάμε και στο μέλλον. Άρα, έχουμε του Αμερικανού, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μα με διπλό στόχο. Πρώτον, την αποτροπή χτυπημάτων και δεύτερον, εάν χρειαστεί να χτυπήσουν στο Λίβανο ή σε άλλου στρατιωτικού στόχου στη Συρία ή και αλλού. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη περιοχή που έχουν συγκεντρωθεί αμερικανικά και άλλα συμμαχικά στρατεύματα. Η δεύτερη περιοχή είναι η περιοχή ε, εδώ στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στην Ιεμένη. Πρώτον για να κρατήσουν την Ερυθρά Θάλασσα όσο είναι δυνατό ελεύθερη και κατ' επέκτασην αν η Ιεμένη, οι Χούθη δηλαδή, επιχειρήσουν σε βάρος του Ισραήλ να ανταποδώσουν τα χτυπήματα. Και προσοχή, εδώ είναι η μεγάλη συγκέντρωση των Αμερικανικών Ναυτικών δυνάμεων. Δηλαδή, στον Περσικό κόλπο και, στον, και στα στενά του Χορμούς. Αν κάποιο δεν έβλεπε το χάρτη, θα νόμιζε με τι περιγραφέ των προηγούμενων ημερών ότι η συγκέντρωση δυνάμεων είναι πάνω στην. Εδώ είναι, είναι η συγκέντρωση, συγκέντρωση δυνάμεων. Και εδώ είναι το μήνυμα, το διπλωματικό, που ακριβώ ενδεχομένω να βάζει του Ιρανού σε δεύτερε και τρίτε σκέψει. Γιατί? Διότι όλο αυτό ο στόλο εδώ. Αφενό θέλει να προστατεύσει την ελεύθερη δίωδο από τα στενά του κορμού για οικονομικού και άλλου λόγου, όπω και εδώ στην περίπτωση τη ερυθράς Θάλασσα, αλλά ταυτοχρόνω εξουδετερώνει οποιαδήποτε έξοδο των οποιονδήποτε ναυτικών δυνάμειων διαθέτει το ΕΡΑΝ. Ταυτοχρόνω, ποιο είναι το μήνυμα, Ότι βρισκόμαστε έξω από το σπίτι σα. Και ότι αν κλιμακωθεί η κρίση, τότε δεν θα χτυπήσουν από τη Μεσόγειο ή από την Ερυθρά Θάλασσα οι Αμερικανοί ως τιμωρητικά αντίμετρα εάν χτυπηθεί το Ισραήλ αλλά έξω από το σπίτι του Ιράν και εδώ όπως βλέπετε είναι οι στόχοι των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Άρα με αυτό το σκηνικό γίνεται αντιληπτό πρώτο η εκμετάλλευση της θάλασσας. Οι Αμερικανοί είναι ιραν και εδω οπως βλεπετε ειναι η στοχη των ιρανικων πυρηνικων εγκαταστασεων αρα με φοβερή ισχύ πυρός. Την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανα πάση στιγμή. Τώρα, πρόσθετα, το Ισραήλ έχει δύο ζώνες, τρει ζώνε άμυνα. Η μία ζώνη άμυνα είναι η αντιβαλλιστική του πυραυλή, RO1-2-3, που μπορούν να χτυπήσουν και να αποτρέψουν, να αναχαιτήσουν οποιοδήποτε από αυτά τα συστήματα των Ιρανών. Ο δεύτερος, η δεύτερη ζώνη είναι η ασπίδα του Δαβίδ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και του Πάτριωτ μα. Και η τρίτη ζώνη είναι ακριβώ ο σιδηρούν Θόλο που έχει ακτίνα 70 χιλιόμετρα, δηλαδή καλύπτει στην πραγματικότητα το κράτος του Ισραήλ. Τώρα, από όλο αυτό το σκηνικό γίνεται αντιληπτό ότι εάν οι Ιρανοί χτυπήσουν, θα χτυπήσουν με κρούς, ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να διενεργήσουν τον λεγόμενο κορεσμό, δηλαδή με ντρόους, να, να τα στείλουν σε τόση ε, μάζα, σε τόσο όγκο, έτσι ώστε να μην μπορεί το σύστημα εράμινα του Ισραήλ να καλύψει κατά πόλη τον τρόπο εσωτερικά που θα χρειαστεί ακριβώ η συνδρομή των συμμαχικών, των συμμαχικών δυνάμεων. Διπλωματικά τώρα, το παιχνίδι παίζεται μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Η λεγόμενη δρόμο τη Φιλαδέλφια είναι μέχρι το 2005 ο έλεγχο ανήκει στο Ισραήλ, από το 2005 ανήκει σε 750 σύνοριο του, της Αιγύπτου είναι στη Νότια Γάζα και οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή έχουν ανακαλύψει ένα τούνελ, όπως οι πληροφορίες λένε, ε, με τρία μέτρα που μπορούν να περνούν ε, οχήματα και εδώ εγείρουν πλέον οι Ισραηλινοί ζήτημα εξουδετέρωσης του τούνελ πρώτον και δεύτερον να επανέλθει ο έλεγχος κατά κάποιον τρόπο και υπό τη δική του δικαιοδοσία. Μας. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ακριβώς η απελευθέρωση των ομήρων. Από την άλλη πλευρά το Ιράν τι παίζει. Την αξιοπιστία του. Ότι δηλαδή, αν δεν προχωρήσει σε τιμωρητικά μέτρα, τότε όλοι οι σύμμαχοί του θα το θεωρούν αναξιόπιστο και αδύναμο να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ποιο όμω επωφελείται από όλα αυτά, Έποφελούνται οι Τούρκοι οι οποίοι είναι υπέρ τη κατατριβή τόσο του Ισραήλ όσο και του Ιράν. Του Ισραήλ, διότι τον θεωρούν ω τον αντίπαλό του στην περιοχή, στα ισοζύγια δυνάμεων. Το Ιράν, διότι εμφανίζεται ω ηγέτηδα χώρα. Οπότε, αν κατατριβεί. Από το Ισραήλ, το ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει καλύτερα η Τουρκία, η οποία μιλά στι απλέ μάζε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ελπίζουμε στη διπλωματική αποτροπή να κερδίσει η αποτροπή ακριβώ των χτυπημάτων. Τώρα, ω προ την Κύπρο, και κλείνουμε, αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνο είναι πολύτιμο, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα. Όλοι αυτοί που σήμερα καυγαδίζουν για μικροπολιτική είναι υπεύθυνοι, είναι υπεύθυνοι διότι. Δεν έχουμε τόσα χρόνια αυτοδύναμο σύστημα αεράμενα, διότι τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη δεν πήγαιναν ακριβώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για άλλου σκοπού. Μάιστα. Α ελπίσουμε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Για να μην εξαρτώμαστε από τον οποιοδήποτε Μάλιστα. άλλο, κατά βαθμό που ξεπερνά το 70-80%. Ελπίζουμε να πριτανεύσει ο ορθολογισμό, διότι έτσι είναι οι σχέσει. ότι μα αποτύπωσε και σε χάρτη ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και με τι δυνάμει των Αμερικανών. Και προφανώ είναι εδώ αρκετά πιστική προ το Ιράν, να μαθαίνουν οι Αμερικανοί με τα ναι, ναι, ναι. κανόνια που έχουν στήσει εκεί ακριβώς, πέρα. Ακριβώ ε, είναι μέρο τη διπλωματική διαπραγμάτευση. Κάτι άλλο, πάμε στο Κυπριακό. Χωρί ισχύ γυμνό δεν μπορεί να διεκδικήσει. Και κλείνουμε με αυτό. Γιάννο Χαλαμπίδη σε ευχαριστούμε πολύ. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτη τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.